Η ώρα είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά και είμαι εδώ με την καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω Παρασκευή πρωί 9.30, 10 παρά. Καλώς ήρθατε, Γιώργο, Ελισάβετ, Μανώλη. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι και ο κύριος Μανώλης Πουλής. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και φίλους μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μέχρι εδώ. Θα μπορούσαμε και τηλεφωνικώς να αυτό, αλλά εσείς όταν ακούτε Ραχανίων σπέβδετε. Αέρα, Χανίων. Μας θυμάται πάντα. Σκεφτόμουν χθες που προετοίμαζα την εκπομπή ότι όταν έκλεισε η ΕΡΤ, θα το πω πάλι αυτό, δεν θα σταματήσω να το λέω, γιατί ήταν οι πρώτες μέρες, οι πρώτες ώρες μέσα στην παραζάλη αυτή που λέγαμε, μα έκλεισε, στα αλήθεια έκλεισε. Και λέει, θα έχουμε λέει, μια συναυλία μεθαύριο, με το που έκλεισε η ΕΡΤ. Ποιος θα έρθει? Ο Γιώργος Λουτσέτης με την Ελισάβετ Βερούλη. Για πότε στήθηκαν εξέδρες, σκηνές, σκηνές για Καραγκιόζη, ήρθε ο Νίκος Βλαζάκης. Πότε μαζεύτηκε τόσος κόσμος εκείνο το βράδυ στο Προάβλιο. Αυτά, από εκείνη τη στιγμή υπήρξε το δέσιμο, η αγάπη, η εκτίμηση και δεν σταματάνε αυτά. Μια καινούργια φιλία, πολύ δυνατή πιστεύω. Μία από τις πολλές που κάναμε στα χρόνια του Μαύρου και εγώ θα σταματήσω να τα λέω χρόνια του Μαύρου, γιατί αυτά ήταν τα άσπρα τελικά χρόνια. Ήταν τα πιο φωτεινά. Αυτά ήταν τα φωτεινά χρόνια. Εκείνα τα δυο. Τέλος πάντων, στο θέμα μας τώρα, στην Ιθάκη μας. Για πείτε μας, Γιώργο, εσύ έχεις την ιδέα, τη σκηνοθεσία, τραγουδάς, παίζεις πιάνο, τα κάνεις όλα. Είναι πολύ όμορφο να είμαστε εδώ. Για μας, δεν ανάγκη να λέει συνέχεια τι κάναμε στο παρελθόν. Το θέμα είναι τι κάνουμε στο παρόν. Όχι, δεν ξεχνάμε. Και κάθε μέρα. Δεν ξεχνάμε. Κάπως έτσι. Παίρνω μια πάσα προς τον εαυτό μου για την Ιθάκη. Κάτι τέτοιο πραγματεύεται. Το ταξίδι. Με αφορμή από τρεις στίχους της Ιθάκης του Καβάφη. Και μόνο ως αφορμή, διότι η παράσταση ούτε αναλύει τον Καβάφη, ούτε αναλύει την Ιθάκη, ούτε σχετίζεται με τις πιθανές αναφορές που μπορεί να έχει ο ίδιος ο ποιητής. Mm-hmm. Απλά παίρνει αφορμή τρεις στίχους, φτιάχτηκαν τρεις αυτόνομες πράξεις και πραγματεύεται τα θέματα που θέλει να αναπτύξει. Mm-hmm. Σε τρεις πράξεις λοιπόν. Από πού ξεκινάμε, πώς προχωράμε και πώς συνεχίζουμε. Είναι κάτι που το έχετε δοκιμάσει και στο παρελθόν. Έχει αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη που είχε σημειώσει. Είναι η δεύτερη περίοδος. Η πρώτη ήταν την άνοιξη που μας πέρασε, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και ναι, έχει πολλές αλλαγές. Αφενός έχει βελτιώσεις σε ό,τι πρωτοπαρουσιάστηκε. Υπάρχουν προσθήκες όσον αφορά κίνηση των σωμάτων με σκιά πάνω στη μουσική. Έχουμε την προσθήκη εδώ στα Χανιά ενός επιπλέον μουσικού. Και διάφορα άλλα που μπορεί να τα ξεχνάω τώρα. Θα το θυμηθείς την πορεία. Είναι μία περίοδος μακρά βελτιώσεων και χτες το βράδυ στείναμε κάτω στο χώρο. Είναι ζωντανό. Θα στηθεί ένα ολόκληρο σκηνικό εκεί στο Νεορήμορο. Δεν έχει ξαναστηθεί κάτι τέτοιο εκεί. Είναι και καταπληκτικός χώρος. Και είναι και χώρος που βοηθάει και το θέμα. Mm-hmm. Σχετίζεται με τα ταξίδια ο χώρος από παλιά, έρχεται στο παρόν και συνεχίζει στο μέλλον. Κάπως έτσι λειτουργεί και η παράσταση. Και η παράσταση. Και η Ελισάβετ θα μας τραγουδήσει, γιατί έλεγα πριν ότι δεν μπορεί, δεν θα τραγουδήσει. Αλλά εντάξει, μου έκανε έκπληξη. Είμαι λίγο άρρωστη αυτές τις μέρες, έως πολύ. Με την κιθάρα όμως. Έχω χαπακωθεί κάτι που δεν κάνω στη συνηθισμένη μου καθημερινότητα, αλλά για χάρη της παράστασης. Και βέβαια έφερα και την κιθάρα, διότι κανένας πολεμιστής δεν πάει στη μάχη χωρίς το όπλο. Πώς περιμένεις να έρθω, εγώ έχω πάντα την κιθάρα μαζί μου. Πάντα όμως. Αν και δεν είναι μάχη εδώ βέβαια. Μ' αρέσει που παλιότερα και στην αυτοδιοίκηση ερχόσουν για μια καλημέρα. Ναι. Έπαιζε στο τούντι, έλεγες καλημέρα και μετά πεταγότανε μέχρι το αυτοκίνητο. Πάνε να φέρω την κιθάρα, λέει, να πω και ένα τραγούδι. Να χαρεί και ο Αντώνης. Νομίζω ότι γεννήθηκε με μια κιθάρα στα χέρια. Mm-hmm. Λοιπόν, σε αυτή την εκδοχή της παράστασης τραγουδάω ή παίρνω μέρος σε 6 τραγούδια, άλλοτε τραγουδώντας τα και άλλοτε με φωνητικά. Κάτι το οποίο μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Και κάτι το οποίο μπόρεσα να δουλέψω ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό με τη δασκάλα μου του τραγουδιού, τη Μαρία Τηλαγουδάκη, την οποία ευχαριστώ κιόλας γιατί με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσουμε λοιπόν, να επαναλάβουμε. Είναι την Κυριακή. Και θέλω να μου εξηγήσετε και το 9 και 4 ακριβώς, γιατί εγώ μπορώ να προλάβω να 9 Κυριακή, και 4. Κυριακή 13 και 14 στο χώρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων. Στο Κυριακή και Δευτέρα Μόρο. Λοιπόν. Κυριακή και Δευτέρα, στις 9 και 4 ακριβώς. Ναι, το ακριβώς λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξέρω. Η Ελισάβετ μου το έμαθε. Το ομολόγω δημόσια. Λειτουργεί. Ακριβώς, Σοφία, σημαίνει ότι σέβομαι αυτούς που ήρθαν εγκαίρως. Εσύ που θα αργήσεις δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα να μπεις και να παρακολουθήσεις την παράσταση από το σημείο που θα φτάσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν κατάλαβα ποτέ στη ζωή μου γιατί πρέπει ένα θέατρο γεμάτο να περιμένει κάποιους που δεν εννοούν να είναι ποτέ στην ώρα τους. Και δεν φταίνουν αυτοί.
Σίγουρα. Και εγώ έχω πάει αργά σε συναυλίες. Νιώθω πολύ άσχημα, που δεν με περιμένει βέβαια εμένα ποτέ κανείς, γιατί δεν είμαι τέτοιο πρόσωπο που να με περιμένει κανείς, αλλά μόνο όταν παίζω. Αλλά πραγματικά ακριβώς σημαίνει τιμή σε αυτούς που έρχονται να δουν την παράσταση στην ώρα τους. Για μένα. Για μένα, έτσι. Έχει τύχει στο θέατρο Μνήμη, του Μιχάλη του Βιδάκη, έχει τύχει να πάω 5 λεπτά κάθε στιγμή και δεν μπήκα βέβαια, γιατί εκεί πρέπει να περάσει μέσα από τη σκηνή για να πας. Αυτό συμβαίνει σε κάποιες παραστάσεις. Και οπότε είναι καλό να είμαστε στην ώρα. Στη λυρική σκηνή που από παιδί είχα την επαφή, 7 η ώρα άρχιζε η όπερα. 7 η ώρα κλείνανε οι πόρτες. Κύριε, πήγαινε στο θεωρείο Β, Γ, επάνω, πήγαινε στη σκεπή, μέσα στην πλατεία δεν θα μπει στις 7. Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Πουλή, που είναι συμπαραγωγός του όλου εγχειρήματος. Και... έτσι με βαφτίσανε. Αλλά η ουσία των πραγμάτων είναι εξής, ότι... Η ουσία των πραγμάτων, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι ότι είστε πάρα πολλά χρόνια διακονείτε τον πολιτισμό στα Χανιά, ήσυχα, θόρυβα και απλά. Και πρέπει να τα λέμε αυτά, κύριε Πουλή. Μάλλον και θορυβώδικα θα έλεγα, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι άλλη ιστορία, γιατί εγώ είμαι παραπονιάρης της παρέας. Α, ναι. Ναι, παραδείγματος χάρη, είπατε προηγουμένως για τον Εώριο Μόρο. Αλλά υπάρχουν και ένα άλλο ωραίο, άλλα σημεία διαθέσιμα στην πόλη, τα οποία είναι περιέργως πως, με πολλά ερωτηματικά, όχι ανεκμετάλλευτα, γιατί η λέξη δεν μ' αρέσει, μου θυμίζει ακριβώς τους προαγωγούς των καταστάσεων. Έχει τη λέξη εκμετάλλευση. Ακριβώς, έτσι, αλλά υπάρχουν σημεία αξιόλογα, τα οποία θα μπορούσαν να προσφέρουν στις προσπάθειες αυτές που γίνονται από τους δημιουργούς, είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες. Αλλά αυτούς που δημιουργούν τον πολιτισμό στην πόλη μας, να προσφέρουν ένα βήμα να εκθέσουν δημόσια και σε κατάλληλο χώρο τη δουλειά τους. Σε ποιους χώρους αναφέρεστε? Έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας ή γενικά? Εσείς έχετε, ας πούμε, το θέατρο Πάνος Κατράκης στην Πισεπτή. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό ξέρω ότι δεν το λέτε γι' αυτό, το λέω εγώ. Όχι, αυτή η αίθουσα είναι το σπίτι μου. Και επομένως, άμα θες να με επισκεφτείς. Η ζωή σας ολόκληρη είναι εκεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά παραδείγματος χάρη, υπάρχει η πύλη Σαμπιονάρα, η οποία κάθεται και χυμάζει, και ενώ έχει όλα τα εχέγγυα να είναι ένας αντίστοιχος χώρος με τον Εώριο Μόρο, που θα ανήκει πλέον στους δημότες και όχι στον αστιοπλοϊκό όμιλο, και όχι έχω τίποτα με τον αστιοπλοϊκό όμιλο, αλλά είναι άλλο, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία, ενώ η πύλη Σαμπιονάρα θα μπορούσε να είναι δημοτική, δημόσιος χώρος ελεύθερης προσέγγισης. Έτσι. Γιατί από την άλλη μεριά έχουμε και μια και παιδί ΧΚΑΜ, η οποία βάζει ορισμένους όρους για τις παραχωρήσεις των δικών της χώρων. Και όπως και να το κάνουμε, υπάρχει αντίτιμο. Δεν ξέρω, αν θέλετε το απαντάτε. Υπάρχει και αντίτιμο, υπάρχει και συμπαραγωγή. Στο όριο του Μόρο θα πληρώσετε κάτι για να γίνει εκδήλωση, σας έχει παραχωρηθεί ο χώρος. Ο αστιοπλοϊκός όμιλος είναι χορηγός μας, παραχωρεί το χώρο. Πολύ σημαντικό. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ναι, γιατί ακούω κάτι ποσά περίεργα και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, αν θέλει κάποιος να κάνει μια εκδήλωση. Και το λέω επειδή ανέφερε αυτό ο κ. Πουλής για τους δημόσιους χώρους και τους καλλιτέχνες εδώ στα Χανιά που δραστηριοποιούνται και καταθέτουν την ψυχή τους, όπως κάνετε εσείς στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά δεν υπάρχει αυτό. Οργανωμένα ένας χώρος όπου κάθε δημιουργός που σέβεται τον πολίτη, σέβεται τον εαυτό του καταρχήν και κατ' επέκταση και τον πολίτη, θα μπορεί να παρουσιάσει την προσπάθειά του. Όπως επίσης. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και για το καλοκαίρι, το θέατρο στα Λανταριανά. Το οποίο δημιουργήθηκε το 1986 και είναι ανενεργό από τότε. Γνωρίζει κανείς ότι υπάρχει θέατρο στα Λανταριανά? Αυτό εκεί στις εργατικές κατοικίες. Ακριβώς. Το οποίο είναι 562 θέσεις. Σαν να μην φτιάχτηκε ποτέ. Και όμως φτιάχτηκε και ήταν νομιμότατο, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προύχοντες εδώ το χαρακτήρισαν παράνομο. Έτσι, για ανόητους λόγους. Έγινε μια πλήρης μελέτη για να επεκταθεί να γίνει 1000 θέσεων και να καλύπτει ανάγκες ουσιαστικές. Μια ακόμη μελέτη σε σιρτάρι δηλαδή. Ναι, και όχι μόνο σε σιρτάρι. Υπάρχει και κάποιο νομικό κόλλημα εκεί, το οποίο κάτι άλλα τριβάζουν, γιατί ίσως φύγουν πρόσωπα και πράγματα. Μάλιστα. Σημαντικά όλα από αυτά που βάζετε, κύριε Πουλή, γιατί εδώ, στην Αίρα Χανιών, ειδικά μετά που ξανανοίξαμε, αλλά και σε όλο το διάστημα της αυτοδιαχείρισης, έχουμε δεκάδες, στην κυριολεξία, αιτήματα από δημιουργούς του τόπου, που θέλουν να προβάλλουν τη δουλειά τους, θέλουν να
να την μοιραστούν με τους πολίτες. Γιατί όταν κάποιος προσπαθεί, ματώνει, συνθέτει, τραγουδεί, κάνει πρόβες, κάνει όλα αυτά, θέλει να το μοιραστεί με τους πολίτες. Δεν το κάνει για την ψυχή του. Και οι περισσότεροι δημιουργοί εδώ στα Χανιά δεν έχουν ούτε την οικονομική δυνατότητα, ούτε για προβολή, ούτε για τίποτα άλλο, ούτε για να νοικιάσουν κάποιο χώρο. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση που ανοίξαμε, κύριε Πουλή. Να είστε καλά. Κοιτάξτε να σας πω κάτι, και δεν κοστίζει κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις τεχνικές, οι οποίες κατεβάζουν το κόστος των παρεμβάσεων που θα χρειαστούν για να διαμορφωθούν αυτοί οι χώροι σε ένα αστείο ποσό, σε σχέση παραδείγματος χάρη με κάτι άλλο ποσά που διατίθενται για λόγους που ακολουθούν πολλά ερωτηματικά, είτε ελληνικά είτε λατινικά. Λατινικά ή ελληνικά ερωτηματικά. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα μας, την παράστασή μας. Θα πάρω πάσα από το Μανώλη και αυτό που έλεγες εσύ, Σοφία, για το με ποιους τρόπους μπορούν οι δημιουργοί να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Έχουμε αρκετή βοήθεια εμείς σε αυτή την περίπτωση από τους χορηγούς μας, οι οποίοι ο καθένας με τον δικό του τρόπο μας έχει βοηθήσει και θα ήθελα να τους αναφέρω για να μην τους ξεχάσουμε. Ναι, σημαντικό βέβαια. Είναι η πρώτη πικάβα κρασιού Μηδεν Άγαν, το εστιατόριο Βινερία, το γραφείο μεταφορών των αδελφών Μπομπολάκη, το κατάστημα ηχητικών του Δημήτρη Γιαννούλη, το Πεντάγραμμο, ο καφές Πορτιόλη, η ιστοσελίδα decoanandy.gr, η οποία ασχολείται με καλλιτεχνικές εφαρμογές και ηλεκτρονικό εμπόριο, και φυσικά ο χώρος μας παρασχολείται από τον Ιστηριοπολικό Όμιλο Χανίων. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν τους δημιουργούς. Βεβαίως, βεβαίως. Πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, για τους συντελεστές, αυτή είναι η χορηγή, οι συντελεστές, γιατί είναι αρκετοί συντελεστές. Είμαστε 15 άτομα σε αυτή την παρουσίαση. Θα μας τους πεις όλους. Αρκετοί. Ναι, θέλω να τους πω όλους. Νοείται. Η Ελισάβετ που είναι εδώ είναι στο τραγούδι. Εγώ βρίσκομαι στο πιάνο, στο τραγούδι και τις βιντεοπροβολές. Ο καλός φίλος Κώστας Πανταζής στο μπουζούκι και την κιθάρα, ο οποίος θα έρθει από την Ιεράπετρα για αυτές τις παραστάσεις ειδικά. Οι ηθοποιοί μας ο Κώστας Βερονίκης, η Αργυρό Βουτετάκη και η Κατερίνα Βουτετάκη. Και στο κομμάτι της κίνησης. Οι αγαπημένες μας αδερφές. Βεβαίως. Τα βουτετάκια μας, θέλω να λέω. Τα βουτετάκια μας. Και στην κίνηση της σκιάς πάνω σε μουσικές υπάρχει μια ομάδα 4 ατόμων. Είναι η Κάλλη Ρωμελιώτου, η Έρη Κεχρά, η Γρηγορία Οικονομάκη και η Θάλια Ραγκούση. Στους φωτισμούς, στο χειρισμό των φωτισμών είναι η Έλενα Θανασοπούλου. Και βοηθός σκηνοθέτης και ηχογραφημένη φωνή σε ένα σημείο είναι η Κατερίνα Παπαδάκη. Αυτοί λοιπόν είναι οι συντελεστές για το ταξίδι στην Ιθάκη. Και υπάρχουν ακόμα 3 μικρά παιδάκια τα οποία θα βρίσκονται επί σκηνή σε κάποιο σημείο της παράστασης και θα κάνουν μια δική τους παρουσία. Δεν λέμε πώς, είναι έκπληξη. Α, έχουμε και εκπλήξεις. Δεν τα λέμε όλα, ναι. Έχουμε και εκπλήξεις. Βέβαια, όλα, τα περισσότερα παρουσιάζονται πάνω σε σκηνή. Υπάρχει μεγάλο σημείο το οποίο έχει να κάνει με την έκπληξη στην παράσταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μην ξέρεις τι σε περιμένει. Γιατί όταν αποφασίζεις να πας σε μια τέτοια εκδήλωση, σε ένα τέτοιο υπέροχο χώρο, στην παλιά πόλη, ξέρουμε τώρα εκεί το περιβάλλον πώς είναι, δεν θες να τα ξέρεις όλα από τα πριν. Θες να έχεις. Πολλά πράγματα δεν τα ξέραμε. Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη που μονολογώ. Πολλά πράγματα δεν τα ξέραμε ούτε εμείς ως συντελεστές. Πολύ περισσότερο εγώ που είχα την ιδέα στο πώς θα εξελιχθούν από τότε που πρωτάρχισε η ιδέα μέχρι το παρόν. Και το αποτέλεσμα ως προς την μέγιστη βελτίωσή του από την αρχική ιδέα μέχρι τώρα ανήκει σε όλους τους συντελεστές. Γιατί άμα δεν υπάρχουν εκείνοι, οποιαδήποτε ιδέα μένει στο σιρτάρι. Ακριβώς αυτό. Και καθένας προσθέτει και κάτι. Βάζει λίγη φαντασία, βάζει μια ιδέα, βάζει. Σε αυτόν τον τρόπο είναι. Ένα καλαμπούρι. Με αυτόν τον τρόπο που αναφέρεις, είναι ο τρόπος που με έχει επηρεάσει ο Μανώλης όσον αφορά το κομμάτι που αναφέρω ως σκηνοθεσία κάτω από το όνομά μου στην παράσταση. Το οποίο δεν είναι ακριβώς σκηνοθεσία, δηλαδή κάνεις αυτό, κάνεις το άλλο. Ο Μανώλης μπορεί να το αναπτύξει περισσότερο αυτό. Είναι το πώς μεταφέρεις στον άλλον αυτό που θέλεις να σου βγάλει. Το φοράει. Και το βγάζει όπως ταιριάζει στην παράσταση. Αυτή είναι η μουσική έκφραση της πραγματικότητας. Όταν λέμε ότι κάνουμε μια σκηνοθεσία, ουσιαστικά κάνουμε μια ανάλυση πάνω στην αρχική ιδέα και την οποία την αντιλαμβάνεται ο καθένας μας διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν προσεγγίσουμε αναλυτικά το τι θέλουμε να κάνουμε. Ο κάθε συντελεστής προσθέτει το δικό του κομμάτι, δηλαδή δίνει τον εαυτό του ή το κομμάτι εκείνο του εαυτού του που περιλαμβάνει αυτή την ιδέα.
Γιατί η δική μου, ας το πούμε έτσι, σκηνοθετική άποψη είναι ότι ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος και του μεγάκοσμου και του μικρόκοσμου. Αυτό υπάρχει μέσα μας. Χαρακτηριστικό είναι, παραδείγματος χάρη, η άποψη ότι οι ανακαλύψεις δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια επαναφορά μνήμης πάνω στη γνώση που προϋπάρχει. Η βαρύτητα προϋπήρχε από το μήλο που έφαγε στο κεφάλι ο Νεύτωνας. Πάρα πολύ ωραίο. Έψαχνα τραγούδι για να βάλουμε, έχω στείλει του Μανώλη, αλλά ξέχασα ότι έχουμε την κιθάρα εδώ, οπότε θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν ξέρω αν πρέπει να αποχαιρετήσουμε τώρα ή να συνεχίσουμε. Θα έχουμε το χρόνο. Όχι, το τραγούδι κρατάει 2 λεπτά. Εντάξει, λοιπόν. Το μικρόφωνο κοντά στην Ελισάβετ. Θα απολαύσουμε τώρα το Αηδόνι τη Σεραχανίων. Ποιο Αηδόνι με αυτή τη βραχνάδα, Αλεξίου είμαι, αλλά τέλος πάντων. Ας ακούσουμε λίγο και εμένα. Θα τραγουδήσω ένα τραγούδι του Γιώργου του Λουτσέτη. Θα το κάνω έκπληξη τώρα. Δεν είναι μέσα στην παράσταση, αλλά είναι το πρώτο τραγούδι που ηχογραφήσαμε ποτέ, δικό του. Το πρώτο τραγούδι του που έμαθα είναι το παραμύθι σε ποίηση του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψει ο συνθέτης να το πω με το δικό μου τρόπο. Συνθέτητα επιτρέπετε. Το κάνω και εγώ με τους άλλους συνθέτες. Ναι, είναι κάτι, θα σου θυμίσω, όπως ο Κώστας Χατζής, ο αξιολάτρευτος, παίζει Μίκη Θεοδωράκη. Όποιος έχει ακούσει τη Μαρίνα θα καταλάβει, δεν εννοώ. Λοιπόν, θα το δώσω κι εγώ με μια δική μου αντίληψη. Πάμε λοιπόν. Θα σκεφτώ κάτι καλύτερο για 10 παρά πρωινό Παρασκευής. Μας ταξίδεψες, Ελισάβετ, όπως πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε 3 λεπτά περίπου να πείτε ό,τι θέλετε για την παράσταση. Επαναλαμβάνουμε Κυριακή και Δευτέρα στις 9 και 4 ακριβώς στο Νεόριο του Μόρο. Κύριε σκηνοθέτα, κύριε συνθέτα. Θα μιλήσω Μανώλη, θα βάλει σκηνοθέτη. Μόνο στο Μανώλη δίνει το λόγο. Τι συμβαίνει, δεν θες να μας πεις τίποτα. Εξαρτάται από το τι ιδιότητα αναφέρεις. Εντάξει. Πάντως δεν είμαι ο σκηνοθέτης της παράστασης.
Έτσι, με την έννοια. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, έχετε μεγάλη συμβολή, μεγάλη συμβολή σε αυτό. Όχι, το απλά ταξίδι. Με τον Γιώργο και την Ελισάβετ έχουμε μια συνεργασία εδώ και 7-8 χρόνια, mm-hmm. Η οποία είναι ανωδική. Έτσι και είναι ανωδική και σαν ποιότητα και από τους δύο συντελεστές που ανέφερα και σαν προσωπική σχέση. Γιατί μπαίνουμε στα άδυτα καταστάσεων και προσωπικών επιλογών που μας επιτρέπουν πλέον να ερμηνεύουμε τις επιθυμίες τους και τις σκέψεις τους και τις διαθέσεις τους και την, αυτή την, θα μου επιτραπεί ο όρος να το πω, καλλιτεχνική προσέγγιση των πραγμάτων. Γιατί να μην σας επιτραπεί, αυτό είναι ακριβώς. Όχι, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι καλλιτέχνης. Η έννοια καλλιτεχνία έχει λίγο παρεξηγηθεί τον τελευταίο καιρό. Εγώ λέω ότι ο καλλιτέχνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει πατρίδα, δεν έχει σπίτι, δεν έχει οικογένεια, δεν έχει τίποτα. Έχει όμως όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Έτσι. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα δύο παιδιά με έχουν εκπλήξει ευχάριστα τα τελευταία 7 χρόνια. Και εμάς τα τελευταία 3. Και ανεβαίνουν, ανεβαίνουν και ανεβαίνουν. Γνωρίσαμε. Χωρίς οροφή. Βέβαια, δεν βάζουμε τώρα. Πες και για το φεγγαράκι, γιατί είναι όντως σκηνοθέτης ο Μανώλης μιας άλλης παράστασης. Και δεν θα μας πείτε τίποτα γι' αυτό. Α, για τα άλλα. Κοίτα, παρεξηγήθηκε. Για τα άλλα, όχι, όχι. Εγώ δεν ήξερα, μιλάγαμε καθαρά για την Ιθάκη. Για την Ιθάκη ήρθαμε εδώ, έτσι. Αλλά έχουμε για το φεγγαράκι, για πείτε. Έχουμε κάτι που το ονόμασαν φεγγαράκι, αλλά είναι ήλιος. Και είναι μια δουλειά πάνω στο θέατρο, αυτό με αφορά περισσότερο. Έτσι, με την οποία κάνω μαζί με την Ελισάβετ και τον Δημήτρη τον Τουρμπογιάννη στο πιάνο, με τη μεταφορά, ας το πούμε, θεατρικών μουσικών θεμάτων πάνω σε μια σκηνή, αλλά δραματοποιημένων. Όχι δηλαδή με την τυπική μορφή του βγαίνω και λέω ένα τραγούδι και τελειώνει η ιστορία. Όχι, όχι, δεν ήταν αυτό. Το θέατρο άλλωστε απαιτεί... μάλλον το τραγούδι απαιτεί ερμηνεία και όταν έχουμε ερμηνεία έχουμε θέατρο, mm-hmm. δεν έχουμε εκτέλεση, mm-hmm. έτσι, και τα λοιπά. Και θα κάνουμε μια παρουσίαση έχουμε στο χώρο. Έχουμε δει εκτελέσεις τραγουδιών στην, ναι, εντάξει, κανονικά, εμψυχρό στο Δόξα Πατρί. Να μην χάνουμε και το στόχο. Αλλά παρουσιάστηκε αυτή η δουλειά στην Πινακοθήκη στις 20 του Νοέμβρη. Δεν είχα την ευτυχία να τη δω γιατί ήμουνα στην Αθήνα εκείνες τις ημέρες. Παρόλο που ήταν στημένοι όλοι πάνω στην σκηνική απόδοση του Μανώλη. Πάντως οι Χανιώτες τίμησαν δεόντως τη σκηνική. Το είδα στο βίντεο των υστέρων. Πάρα πολύ. Και ελπίζω και την επόμενη Δευτέρα 21 του μήνα που θα είναι στο χώρο της αίθουσας Μάνος Κατράκης να ο κόσμος να μας θυμίσει πάλι και να το ευχαριστούμε όλοι μαζί. Mm-hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πουλή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Γιατί πραγματικά αυτό που κάνετε τόσα χρόνια δεν είναι καθόλου θορυβόδες που είπατε στην αρχή. Ήσυχα, απλά, όμορφα. Σας ξέρω από τότε που πρώτο ήρθα εδώ στην ΕΡΤ και με θυμάμαι που τα έφερνε τα δελτία τύπου. Τότε δεν είχαμε και το διαδίκτυο. Ναι. Ερχότανε με το δελτίο τύπου για την εκδήλωση στην αίθουσα Μάνος Κατράκης στη Χρυσή Ακτή. Να είστε καλά, να είστε γερός, να στηρίζετε τέτοιες προσπάθειες. Κάνω μια προσπάθεια και εγώ. Τώρα το δελτίο ειδήσεων το φάγαμε τον 10, δεν μας πειράζει. Μια υπενθύμηση ότι η παράσταση είναι την Κυριακή για τη Δευτέρα στις 13 και 14 του μήνα στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο, στο Νεόριο Μόρο, στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Και περιμένουμε με πολύ χαρά να συναντήσουμε τον κόσμο. Στις 9 και 4 ακριβώς. 9 και 4 ακριβώς, να ξαναταξιδέψουμε. Υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο που θα έρθει. Και βέβαια υπάρχει ελεύθερη είσοδος με προαιρετική συνεισφορά, όπως έχετε ακριβώς και άλλες φορές ναι, κάνει. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και αυτό επίσης σας τιμά. Υπάρχει ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο που θα έρθει, διότι είναι κάτι το οποίο το έχει μεταφέρει το κοινό σε εμάς μέσα από τις παραστάσεις που έχουν γίνει. Ο καθένας βρίσκει εκεί μέσα τη δική του αναφορά. Αλληλεπιδράτε. Βρίσκει το δικό του κομμάτι. Κόσμος ζητάει, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και δημιουργείται αυτή η σχέση, νομίζω, επειδή σας παρακολουθώ καιρό, είναι αμφίδρομο αυτό. Και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Ελισάβετ μου, καλή μου φίλη, πες μας. Να κάτι. Πω κι εγώ ένα πες και εσύ κάτι. Θέλω να πω για αυτή την παράσταση που την έχω ζήσει μέσα στον τελευταίο 1,5 χρόνο
Δεν μπορώ να πω από την πρώτη στιγμή, γιατί αυτή γεννήθηκε μέσα στο Γιώργο από μια εσωτερική του ανάγκη, και τα λέω εγώ αυτή την τελευταία σήμερα. Και πολύ λίγο... μεγάλη δυσκολία προσωπική γεννήθηκε η ιδέα για τη δημιουργία αυτής της παράστασης. Αλλά είχα την ευτυχία από ένα σημείο και μετά να συμμετέχω βήμα-βήμα στο στήσιμο της, στις ιδέες, κάθε φρέσκια ιδέα καθώς έμπαινε και πώς έβρισκε σάρκα και οστά, και πώς ο Γιώργος βρήκε πάντα έναν τρόπο να πραγματοποιήσει κάθε τρελό που παίρνει από το μυαλό του και λύσει για κάθε πρόβλημα ώστε να στηθεί αυτή η παράσταση. Μην τον βλέπετε έτσι σοβαρό τρελός. Όχι. Παρόλο που εμπλεκόμαστε πολλοί άνθρωποι σε αυτή την παράσταση, θεωρώ ότι είναι ένα τεράστιο δημιούργημα ενός και μόνο ανθρώπου η σύλληψη και η πραγματοποίηση του πώς και τι θα γίνει το κάθε τι εκεί μέσα. Mm-hmm. Και πραγματικά δηλώνω... Έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ από όλη αυτή τη δουλειά και είμαι ευτυχής που είμαι μέσα της. Και εμείς είμαστε ευτυχείς που θα έχουμε την ευκαιρία για δύο μέρες συνεχόμενες, Κυριακή και Δευτέρα, σε 9 και 4 ακριβώς, να σας δούμε στο νηστιοπλοϊκό όμιλο, στο Νεώριο του Μόρο, στον υπέροχο αυτό χώρο. Πραγματικά εκεί δεν χρειάζεται να είναι κάποια εκδήλωση για να πάει κάποιος. Είναι ένας χώρος που πας, χαλαρώνεις, ξεκουράζεις. Είναι ένα κόσμημα. Ναι, στο είναι πανέμορφα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι μεγάλη συμμετοχή. Δεδομένο το θεωρώ, η προηγούμενη εμπειρία αυτό έχει δείξει ότι έχετε ρεύμα, σας αγαπάει ο κόσμος. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ, Γιώργος Λουτσέτης, Ελισάβετ Βερούλη, Μανώλης Πουλής, και πολύ πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ.